Έχεις φωνή για το μάτς αυτό. Φωνή. Τι φωνή. Φωνή που λέμε, διέστηση κάτι, σαν προαίσθημα. Ναι. Μεγάλη μπάλα ο Παναθηναϊκός, νίκη του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 ή 3-2. Γιατί τα σέντερ μπακ του Παναθηναϊκού δεν μπορούν να κρατήσουν την προστινή γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν εμπιστεύομαι, δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός είχε, πες μου δύο καλά σέντερ μπακ, τα οποία είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε, πες μου δύο καλά σέντερ μπακ. Τσιγκρίνσκι. Τσιγκρίνσκι και. Και Κούσα του Ηρακλή. Λέγε, μίλα σοβαρά. Τσιγκρίνσκι. Τσιγκρίνσκι και. Πασαλίδη. 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 Καλό είναι το παιδί. Λοιπόν, καλό. Εγώ θα σου δίνω έχει δύο. Με άλλα σέντερ μπακ. Με Μαυρομάτι, το οποίο στο παιδί έχει να δώσει, αλλά πολύ νέο και άπειρο. Είναι πολύ άπειρο. Με Κολοβέτσιο. Δείχνει πιο μεγάλο. Με Κολοβέτσιο και Πουγκουρά. Δεν τους δίνω ελπίδες μέσα στην Τούμπα να κρατήσουν σε μια πιθανή πίεση ενός δεκαλέπτου του ΠΑΟΚ, σε φορτώματα που θα γίνουν από τις πλάγιες γραμμές. Δεν θα αντέξουν. Δηλαδή, χρήζω σκόρ τον Μπρίγιοβιτς σε αυτό το παιχνίδι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε φίλε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.